Σταθερά σε υψηλά ποσοστά κινείται η ανεργία στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, με χιλιάδες ανέργους να αδυνατούν να βρουν εργασία λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούν λόγω κορονοϊού στην κοινωνικο-οικονομική ζωή της χώρας αλλά και της περιοχής. Τα στοιχεία του ΟΕΔ για τη Δυτική Ελλάδα περιγράφουν 80.000 εγγεγραμμένους δυσνομούς, Ηλία, Τελοκαρνανία και Αχαΐα, ενώ τον προηγούμενο μήνα το Γενάρη ήταν κατά 1.000 άτομα περισσότερα, δηλαδή ήταν 81.000. Τώρα για τον νομό Αχαΐα τον δικό μας, τα πρόσφατα, τα τρέχοντα στοιχεία περιγράφουν μια κατάσταση γύρω στους 44.000 ανέργους. Είναι ιδιαίτερα υψηλό το νούμερο, αλλά χωρίς να έχει ιδιαίτερη μεταβολή από τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια στιγμή, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για την καλοκαιρινή σεζόν όσον αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης αλλά και γενικότερα του τουρισμού, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτό έχει άμεση σχέση με την αγορά εργασίας, αφού πολλοί εργαζόμενοι που δούλευαν στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές της χώρας βρίσκονται στον αέρα. Κάθε χρόνο απασχολούνται δεκάδες χιλιάδες κόσμου στον τουρισμό. Τώρα φέτος, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία και από τον κόσμο που εξυπηρετούμε κάθε μέρα εδώ στις υπηρεσίες, δεν θα είναι εύκολη η ανέβρεση εργασίας, γιατί ακόμα η τουριστική σεζόν είναι στον αέρα. Υπάρχουν κάποιες κρατήσεις και κάποια μεγάλα ξενοδοχεία θα λειτουργήσουν έστω και με μειωμένο προσωπικό, αλλά μικρές επιχειρήσεις που ζουν από τον κόσμο που είναι γύρω από τα ξενοδοχεία δεν βλέπω να προχωράνε σε προσλήψεις. Πληροφορίες βέβαια αναφέρουν πως στη διαδικασία της κατάρτισης βρίσκονται δύο μεγάλα κοινοφελή προγράμματα, εκ των οποίων το ένα αφορά την Δυτική Ελλάδα. Προορίζεται για τους Δήμους και τις Περιφέρειες και αφορά 26.000 ανέργους.